Λοιπόν, επιστρέψαμε. Άξιο Σαββατοκύριακο, η ώρα είναι 8.30. Εγώ να συντάσω τις δυνάμεις μου και τα χαρτιά μου. Στην συντροφιά μας πρώτα να ξεκινήσουμε από τον κύριο Σταύρο Κωνσταντινίδη, συγγενειολόγος. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Και φυσικά έχουμε κοντά μας και τον κύριο Γιάννη Γλύκα, ποινικολόγος. Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων, ο οποίος βρίσκεται μαζί μας μέσω Skype. Θα τον καλημερίσουμε. Θα τον ευχαριστήσουμε που είναι στη συντροφιά μας. Κύριε Γλύκα, καλημέρα. Μας ακούτε? Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Καλή σας μέρα και καλή Κυριακή. Κύριε Γλυκά, να ξεκινήσουμε από εσάς, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η υπόθεση των Τεμπών είναι αυτή η οποία έχει κυριαρχήσει και στην πολιτική και στην επικαιρότητα εν γέννη. Κατά καιρούς φιλοξενούμε εδώ και συναδέλφους σας, αλλά και δικούς μας συναδέλφους, οι οποίοι λένε ότι έτσι ακριβώς όπως ξετυλίγεται η βεντάλια των πληροφοριών, ενδεχομένως να έχουμε και διεύρυνση κατηγορητηρίου σε επίπεδο πλέον αδικημάτων. Είναι κάτι που εσείς συμμερίζεστε ως άποψη? Προφανώς δεν μιλάς μόνο για τον σταθμάρχη, έτσι. Δεν είναι ο σταθμάρχης, αλλά δεν μιλάω μόνο για, για τα πρόσωπα, για τα, πρόσωπα τα οποία μπλέκονται γενικότερα στην υπόθεση, γιατί είδαμε και οι πρόσφατες εξελίξεις, για παράδειγμα, ήταν η μήνυση απαντός υπευθύνου, κυρία Γλύκα, που κατετέθη από τον κύριο Λουκά Παστολίδη και τον κύριο Μαντά, η οποία λέει ότι σε όσους ενέχονται, σε όσους εμπλέκονται, προβαίνουν στην κίνηση δηλαδή, αυτή προκειμένου. Και σε να αυτοί που εποπτεύουν δηλαδή τους φορείς και τις εταιρείες, όπως είναι ο ΣΕ, για παράδειγμα. Ακριβώς. Εντάξει, προφανώς θα σεβαστώ οποιαδήποτε κίνηση συναδέλφων μου. Με την ιδιότητα την οποία αναγράφεται και όχι άλλη ιδιότητα που μπορεί να υπάρχει, θα ήθελα να τοποθετηθώ για στα πλαίσια της ανάγκης του ενημέρωσης του ελεπτικού κοινού. Είναι μια υπόθεση η οποία πραγματικά απασχολεί ιδιαίτερα όλη την κοινωνία και δεν απασχολεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και θα επανέρχεται η ενημέρωση συνέχεια. Η δική μου άποψη είναι ότι υπάρχουν ενέργειες οι οποίες γίνονται από τον κύριο Εφέτενα Κρητή με αιτήματα τα οποία υποβάλλει και θα έρθει σίγουρα υλικό στη δικογραφία, θα το αξιολογήσει και σίγουρα θα επεκταθεί η δίωξη εάν προκύπτουν ευθύνες, το αν είναι σχήμα λόγου, καταλαβαίνετε. Θα προσπαθήσει να αναδείξει ευθύνες σε πολύ περισσότερα πρόσωπα όσο πιο ψηλά γίνεται. Και αν ακουμπήσει, πολιτικά πρόσωπα, προφανώς δεν έχει αρμοδιότητα. Αποκλειστική αρμοδιότητα έχει η Ελληνική Βουλή, κατά πόσο βέβαια θα έχουμε την ανάδειξη ευθυνών και φυσικά θα αποφασίσει η Βουλή εάν θέλει να κάνει κάτι. Πριν όμως να σας ρωτήσω κάτι, πριν τα πολιτικά πρόσωπα, αν μου επιτρέπετε, υπάρχει ένα κοντινό περιβάλλον στο σταθμαρχείο της Λάρισας και υπάρχει και ο επιθεωρητής, ο οποίος είναι και όλη τη διαδικασία. Με αυτούς τι ακριβώς γίνεται? Γιατί δεν έχει ολοκληρώσει. Κύριε Γλύκα, αν επειδή είναι και μακριά... Για τα κοντινά πρόσωπα, ναι. Κύριε Γλύκα, επειδή είστε και μακριά και δεν έχετε τη δυνατότητα, πείτε μας. Αυτή τη στιγμή έχουν αποδοθεί ευθύνες σε τρία άλλα πρόσωπα, τα οποία θα απολογηθούν δύο την επόμενη εβδομάδα και ένα τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Από εκεί πέρα, οι ενέργειες της ανάκρισης είναι εκείνες οι οποίες θα αναδείξουν ή όχι ευθύνες σε παραπάνω πρόσωπα. Σε πάνω από τα υφιστάμενα που έχουν ασκηθεί, στα οποία έχουν ασκηθεί διώξεις. Αυτό βέβαια είναι απόφαση των ελληνικών αρχών. Ούτε δική μου, ούτε δική σας, οποιοδήποτε άλλο. Είναι σίγουρο όμως ότι θα διερευνηθούν οι ευθύνες αυτές. Τώρα, από εκεί πέρα προφανώς μπορώ να απαντήσω οποιαδήποτε ερώτηση. Στο σταθμαρχείο της Λάρισας ή στη διοίκηση, την κοντινή διοίκηση όμως, αυτή που ήλεγχε την όλη διαδικασία, όπως είναι ο επιθεωρητής, ας πούμε. Γιατί, αν έχω καταλάβει σωστά, ο προϊστάμενος του στο σταθμαρχείο και στην περιοχή ήταν ο επιθεωρητής. Αυτός κατά πόσο ελέγχεται? Και ένα άλλο ζητούμενο είναι πάλι το. Πώς τοποθετήθηκε, αν ο επιθεωρητής τοποθέτησε το συγκεκριμένο σταθμάρχη εκεί ή είναι απλά με τις διαδικασίες του ΟΣΕ που όλοι γνωρίζουμε? Έχω κληθεί να τοποθετηθώ με βάση την ιδιότητα την οποία αναγράφεται και νομίζω είμαι ξεκάθαρος και στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Δεν μπορώ να απαντήσω σε ερωτήματα τα οποία ακόμα αυτή τη στιγμή είναι για τα οποία είναι σε εξέλιξη η έρευνα. Γιατί ο κύριος Γλυκάς εκπροσωπεί και τον άρα μπορεί να δεσμεύεται, ναι. Okay, εντάξει.
και ήταν και δέσμευσή μου απέναντι στην εκπομπή. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω, και τοποθέτησή μου, αν το θέλετε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι το εξής. Με βάση την πληροφόρηση την οποία έχω, το ερώτημά σας σίγουρα δεν έχει να κάνει με τον προϊστάμενο επιθεώρησης. Έχει να κάνει με πρόσωπα άλλα τα οποία είναι πιο πάνω από εκείνον. Δεν είναι δική του αρμοδιότητα. Αυτό το οποίο περιγράψαμε. Γιατί έχει πει και, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έχει πει και ο επιθεωρητής του ΟΣΕ ότι έχει επιρρύψει ευθύνες και στους σταθμάρχες, με διορθώνετε κι εσείς αν θυμάμαι καλά, αλλά και στις ελλείψεις που υπήρχαν στις υποδομές. Τεράστιες ελλείψεις. Από την αρχική δήλωσή του. Την... Η πρώτη δήλωσή του, νομίζω. Για να μην φανεί, ότι έλλειψη υπεράσπισης, αν και η τοποθέτησή μου είναι άλλη, εδώ δεν έχει την μορφή του υπερασπιστή, έτσι, το ξεκαθαρίζω, δεν έχει να κάνει με το ερώτημα το οποίο έθεσε, που τέθηκε πιο πριν. Ο κ. Ζαμπούκας. Απλά δεν έχω την εικόνα. Ναι, και αυτό να σας διευκολύνουμε, γιατί είστε και μακριά, κύριε Γλυκά. Έτσι. Το έρμα το οποίο τέθηκε, έτσι όπως τέθηκε, για να μην φανεί έλλειψη ενημέρωση ή υπεκφυγή, σε καμία περίπτωση δεν έχει με το πρόσωπο το οποίο αναφέρθηκε. Το οποίο απλά συνέτασε βάρδιες και τίποτα άλλο, και οι οποίες εγκρινόντουσαν από τους ανωτέρων, δηλαδή διευθυντή και άλλους ανθρώπους, οι οποίοι προφανώς έχουν τη δική τους εμπλοκή στα πράγματα. Μάλιστα. Και να πάμε λίγο στον Σταύρο Κωνσταντίνη. Όλες αυτές τις μέρες, κύριε Κωνσταντίνη, αναλύουμε σε καθημερινή βάση πώς δεν λειτουργήσε τίποτα σωστά στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Να δούμε πώς πρέπει να λειτουργήσει, δηλαδή πώς λειτουργούν στο εξωτερικό. Δηλαδή πώς λειτουργούν οι σιδηρόδρομοι, πώς εκπαιδεύονται οι άνθρωποι που καταλαμβάνουν τέτοιες νευραλγικές θέσεις. Καταρχήν, να πούμε το εξής, ότι η σύγκριση της πορείας και εξέλιξης του σιδηρόδρομου στην Ελλάδα με τις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες δεν τίθεται. Μιλάμε για την ημέρα και τη νύχτα. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, ο χώρος αυτός, ο οποίος είναι η κορυφή του παγόβουνου μιας παθογένειας γενικής που έχουμε στην οργάνωση των συγκοινωνιών, ο σιδηρόδρομος είναι η κορυφή του παγόβουνου. Δεν μπορέσαμε ποτέ να οργανώσουμε το σιδηρόδρομο, και αυτό οφείλεται ιστορικά, διαχρονικά, διακομματικά, διαπολιτικά σε όλες τις πολιτικές εξουσίες, οι οποίες δώσαν έμφαση μεγάλη στην οδική κίνηση, στην ανάπτυξη των οδικών αξώνων, στην αυτοκίνηση, να ικανοποιήσουν τη δίψα και το όνειρο της μεσαίας τάξης του 80 και του 90 όσον αφορά το status symbol του αυτοκινήτου εκείνης της εποχής. Το ένα λοιπόν ήταν αυτό. Άρα η σχέση πολίτη-πολιτικού ως αντικείμενο υπόσχεσης είχε το να φέρουμε τον δρόμο στο χωριό και όχι να αναπτύξουμε το σιδηρόδρομο. Ένα δεύτερο μεγάλο στοιχείο είναι ότι η χώρα μας είναι ακροτελεύτια χώρα στην νοτιοανατολική Ευρώπη, συνορεύει με τη θάλασσα και μόνο προς βορρά έχει υπηρωτική διασύνδεση, η οποία όμως εμπορικά ήταν ανενεργή όλα τα χρόνια του ψυχρού πολέμου, για να το συνδέσω και με το προηγούμενο θέμα. Έτσι λοιπόν δεν είχαμε και εξωτερικό κίνητρο. Η Ελλάδα λοιπόν δεν ανέπτυξε το σιδηρόδρομο, το μνημόνιο ήρθε και ό,τι είχε φτιαχτεί την προολυμπιακή περίοδο, τότε έχουμε μια αναλαμπή των σταθερών συστημάτων και του ιδίου του σιδηροδρόμου, αλλά τότε, όπως θυμάστε, εντάσσουμε μέσα στο σύστημά μας και τον προαστιακό και το τραμ και το μετρό της Αθήνας. Στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Στο κομμάτι της εκπαίδευσης, όλο το πλέγμα των υπηρεσιών του ΟΣΕ έχει μεγάλα ζητήματα οργανωτικά. Γι' αυτό εγώ αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι πέρα από το ίδιο το θέμα της ασφάλειας, τα συστήματα τηλεδιοίκησης δηλαδή και σήμανσης, όπως λέμε, τα οποία, όπως ρωτήσατε, στην Ευρώπη βρίσκονται στο επίπεδο 3 και εμείς παλεύουμε να κάνουμε το πρώτο επίπεδο, το level 1, ας πούμε, για να έχουμε πραγματικά τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση, και θα σας πω ότι και τι σημαίνει αυτό, γιατί γίνεται και ένα μπέρδεμα. Η οργανωτική, διαρθρωτική, θεσμική, διοικητική λειτουργία του ΟΣΕ, κατά τη δική μου άποψη, του ολόκληρου του πλέγματος, απαιτεί αυτή τη στιγμή μια θεμελιακή, από μηδενική βάση, εξ αρχής επανασύσταση. Και αναμένω εγώ, τουλάχιστον προσωπικά, από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και από την κυβέρνηση, μαζί με τα μέτρα τα οποία ήδη κινήθηκαν σε σωστή κατεύθυνση, άκουσα χθες τον κύριο Γεραπετρίτη, να ανακοινώσει και ένα roadmap, έναν οδικό χάρτη,
που θα αναδιαρθρώσει πλήρως όλο το πλέγμα των υπηρεσιών. Σταυρό. Ο ΣΕ, ΓΕΟΣΕ, ο ΕΡΓΟΣΕ, ΡΑΕ, τα προβλήματα που είδαμε τις τελευταίες μέρες. Μια οργανωτική συνοχή. Μια συνέχεια. Συνοχή. Θα μπορούσε το management, αν παραμείνουν οι Ιταλοί, έτσι, ή εξ αρχής, θα μπορούσε το manager να πάει στους Ιταλούς, το management. Δηλαδή, δεν μπορούσαμε να πουλήσουμε τον ΟΣΕ. Αυτό έχουμε δέσμευση, δεν μπορούσαμε. Μπορούσαμε όμως να δώσουμε το management. Ναι, το οποίο αυτό θα βοηθούσε τώρα. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί οι ακροατές πολλές φορές μπερδεύονται από το πολύπλεγμα των υπηρεσιών του ΟΣΕ. Υπάρχει αυτό που λέμε παλιά τρέν ΟΣΕ και τώρα Hellenic Train, που είναι ο Ιταλός τώρα, ο οποίος δρομολογεί τα τρένα και μεταφέρει τους επιβάτες. Αυτός λοιπόν διαχωρίστηκε από αυτόν που έχει την λειτουργία και την ευθύνη διοίκησης του δικτύου και των σταθμών, που είναι ο ΣΕ, που παλιά ήταν ένα πράγμα. Η ΕΡΓΟΣΕ είναι ένα άλλο μαγαζί, ας το πούμε έτσι, που είναι υπεύθυνο μόνο για τα έργα. Η ΓΕΟΣΕ με την τεράστια περιουσία. Η ΓΕΟΣΕ με την τεράστια περιουσία, που όμως περιουσία δεν εισέρχεται στο ενεργητικό, ας πούμε, της εταιρείας, και έτσι βλέπουμε ξεπεσμένα κίνητα τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Και υπάρχει και η ΡΑΗ ως ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων, η οποία εποπτεύει ρυθμιστικά όλο αυτό το σύνολο των πραγμάτων. Εδώ λοιπόν θα μπορούσε κάποιος να κάνει πολλές κινήσεις. Λέω πολλές φορές, παραδείγματος χάρη, ότι ο σταθμός Λαρίσης στην Αθήνα δεν είναι ένας σταθμός ο οποίος τιμάει την Αθήνα ως πρωτεύουσα και Μητρόπολη. Είναι ένα κοτέτσι. Μόνο από αυτό. Είναι ένα κοτέτσι. Μόνο από αυτό. Να παρατηρήσουμε, κύριε Ζαμπούκα και αγαπητοί φίλοι, τον σταθμό της Θεσσαλονίκης, ο οποίος μάλιστα έχει ένα υπέροχο μοντέρνο κτίριο από τη μία, από την άλλη σε ένα σημείο απόλυτης υποβάθμισης. Να πούμε ότι έξω από τους σταθμούς των τρένων γίνεται ακόμα άγρα πελατών από τους ταξιτζίδες. Για ποιο λόγο? Διότι ταξί βρίσκουν μαλακό υπογάστριο σε έναν χώρο ο οποίος δεν τελεί εποπτεία. Συγγνώμη, τι εμπόδιζε, κάτι να συμπληρώσω για τον σταθμό Λαρίσης. Να δώσουμε το λόγο στην κυρία Γλυκά. Τι εμπόδιζε τόσα χρόνια τη ΓΕΟΣΕ να εκχωρήσει σε ιδιώτη, σε τρας, να γίνει ένα μεγάλο μολ και από κάτω να είναι η πλατφόρμα. Κατά το πρότυπο τη Fraport. Τι εμπόδιζε όλα αυτά τα χρόνια? Ευχαριστούμε. Κύριε Γλυκά, και ένα σχόλιο από εσάς τελευταίο, αν θέλετε, για να κλείσουμε με εσάς. Κοιτάξτε, να έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, η οποία σε πολύ υψηλό επίπεδο, δηλαδή ειδικού εφέτη και αναπληρώτριας και εισαγγελέα εφετών, θα αναδείξει ό,τι πρέπει να αναδείξει μέσω της αποδόσης ευθυνών. Να μην βιαζόμαστε, γιατί η βιασύνη μπορεί να οδηγήσει και σε παραλήψεις. Και να είστε σίγουροι, τουλάχιστον αυτή η δική μου εκτίμηση, ότι ό,τι πρέπει να γίνει θα γίνει. Δεν ασπάζεστε. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, αλλά το είπατε μόνος σας με το σχόλιο σας, ότι η ανάθεση σε ειδικό εφέτη ανακριτεί ενδεχομένως να φέρει μια κόλληση εργία ή μια αργοπορία στην υπόθεση που μπορεί να είναι, ας το πούμε... Αποτελεί μια ενδεδειγμένη κίνηση σε ένα τέτοιο επίπεδο υπόθεσης, χωρίς να σημαίνει ότι υποτιμούμε την ανάκριση μέχρι τώρα έτσι όπως είχε εξελιχθεί. Έμπειροι δικαστές είναι πάνω από τη δικογραφία, σας το λέω με σιγουριά, και κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Η όποια βιασύνη θα φέρει αποτελέσματα προς τα αντίθετη πλευρά, θα φτάσουν εκεί που πρέπει, είναι σίγουρο. Πάντα βέβαια οφείλουμε να λέμε ότι όποιος εμπλέκεται σε πρώτη φάση έχει τη σίγουρα και πρέπει να σεβαστούμε το τεκμήριο αθωρητάς του. Έτσι. Φυσικά. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Γιάννη Γλύκα, τον ποινικολόγο. Τον πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γλύκα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλά, σας ευχαριστώ. Σταύρο Κωνσταντινίδη. Σας ευχαριστώ εγώ θερμά. Και τον φίλο